φακός του Κάλυμνο News βρίσκεται στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Καλύμνου, του κυρίου Γιάννη Ιακώβου. Έχουμε μία μεγάλη απορία. Να μάθουμε, κύριε Διευθυντά, μαζί με την καλημέρα μου, πόσα παιδιά πέρασαν στις σχολές πλοιάρχων και στις σχολές μηχανικών του εμπορικού ναυτικού. Καλημέρα σας. Φέτος το πρόεδρο Καλύμνου πάλι που έχει προγραμματιστεί όσον αφορά τα επαγγελματικά ηλικία στο 12ο είναι πρώτο και τα πρώτα στην Ελλάδα. Έχουμε από τους 54 μαθητές έχουν εισαχθεί 46 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στα ΤΕΗ και στα Πανεπιστήμια. Έχουν πολλές επιτυχίες. Ειδικότερα να μου πείτε πόσοι πλοίαρχοι και πόσοι μηχανικοί. Έχουν εισαχθεί 23 μηχανικοί και 15 πλοίαρχοι. Πέστε μου τώρα κάτι, από αυτούς τους πλοίαρχους εδώ που τα παιδάκια μας δήλωσαν και θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το ωραίο επάγγελμα, που είναι και απορροφήσιμο στην αγορά. Θα έχουμε παιδιά για την Ακαδημία που όλα φαίνονται και δείχνουν ότι το Σεπτέμβρη θα λειτουργήσει στο νησί μας. Όχι, γιατί τα παιδιά ήδη με τις δηλώσεις που έχουν κάνει όταν φτιάχνανε την προκήρυξη που είχε βγει, δηλώσανε περιοχές που θα πάνε, άρα αυτά τα παιδιά αποκλείονται εφόσον είναι επιτυχώς να έρθουν μέσα. Μόνο που μπορούν να έρθουν σαν οι επιλαχόντες, εφόσον δοθεί η δυνατότητα να δηλώσουν την Καλύμνου, την Ακαδημία Καλύμνου. Έχουμε στο κατάλογο αυτό παιδιά που είναι σε αυτή την κατηγορία των επιλαχόντων. Οι επιλαχόντες θα βγουν γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, γιατί πάνε με τα πολιτήριο και με κάποια άλλα μόρια που μαζεύουν. Οπότε θα περιμένουμε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τους επιλαχόντες του σχολείου, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, καλές σπουδές και καλή σιδηροδρομία. Συγχαρητήρια στους γονείς οι οποίοι μόχθησαν για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε το εξής: ότι υπήρχαν μαθητές και μαθητρίες οι οποίες κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές που ήθελαν και μπορούσαν να περάσουν και ιατρική και κάποιες άλλες μηχανολογικές σχολές στο Πολυτεχνείο, όπως είναι στην Κομωτινή ή στην ιατρική στο Ηράκλειο Κρήτης. Μην ξεχνάμε τη βάση για το Ηράκλειο Κρήτης ήταν 16.700 μόρια, ενώ υπήρχε μαθητή που είχε πιάσει 18.400. Να μου πει το όνομά της. Είναι η Ρίση Νομική, η οποία επέλεξε να πάει βιοιατρικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ειδικής Αττικής και θέλει να πάει κοσματολογία και αισθητική. Θα μπορούσε η νομική να περάσει η ιατρική. Να περάσει η ιατρική, Όπως επίσης και κάποιοι άλλοι μαθητές οι οποίοι περούσαν στο Πολυτεχνείο Μηχανολογική και προτίμησαν να πάνε στις Ακαδημίες. Η νομική ήρθε τέταρτη στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο, όπως και ο άλλος μαθητής έχει έρθει τρίτος στην Ακαδημία που είναι αυτό. Μπράβο. Άρα μαζί με τα συγχαρητήριά μου, κύριε Διευθυντά, και σε εσάς και στο προσωπικό σας που φαίνεται ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Να τονίσουμε το εξής, ότι τα παιδιά τα οποία δεν πέρασαν δεν απογοητεύονται. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και με το πτυχίο που έχουν πάρει. Όπως επίσης και από φέτος για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θύμα κατάρτισης, όπου θα εισάγονται απόφοιτοι του ΕΠΑΛ μόνο με τα πολιτήριο χωρίς εξετάσεις και θα παίρνουν πτυχίο διετούς φοιτήσεως πάνω στο αντικείμενό τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.